Εργάζομαι τα τελευταία 15 χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση και διδάσκω γερμανικά. Οι συνάδελφοι που μίλησαν σχεδόν τα είπαν όλα. Εγώ θα συμπληρώσω απλά κάτι. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση. Τι σημαίνει για κάποιον, και εσείς ως γονείς θα ξέρετε, το παιδί μου πήρε το πτυχίο στη γερμανική γλώσσα, πήρε το επίπεδο Α1, Β1, Β2. Τα τελευταία χρόνια έχει καθοριστεί από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της γλώσσας. Έχουν μοιράσει την αξία των πτυχίων σε 6 επίπεδα. Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Το Β2 είναι το γνωστό lower, θα ξέρετε έτσι ονομαζόταν και πολλοί γονείς συνηθίζουν το αποκαλούν έτσι. Τι έκανε λοιπόν, τι αναφέρεται στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς της γλώσσας? Στην ουσία είναι ένα καθηκοντολόγιο, δηλαδή νόμοι που καθορίζουν τι πρέπει να ξέρει ο μαθητής. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο γύρω στις 200 σελίδες. Η περίληψή του θα χωρούσε πραγματικά σε μία σελίδα. Σε μία σελίδα χωρισμένη σε κουτάκια. Το επίπεδο Α1, ο μαθητής πρέπει να ξέρει αυτό, πρέπει να ξέρει εκείνο. Αναφέρει φυσικά και τις δεξιότητες. Δεν αναφέρει όμως πουθενά το σκοπό της εκπαίδευσης, ακόμη και στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Δεν αναφέρει το σκοπό. Δεν γίνεται πουθενά λόγος για την μόρφωση και την συνολική εκπαίδευση των μαθητών. Δεν αναφέρεται πουθενά την διαδικασία της γνώσης. Τι σημαίνει μιλάω μια ξένη γλώσσα? Σίγουρα δεν σημαίνει μόνο γνωρίζω γραμματική, γνωρίζω συντακτικό, μπορώ και μιλάω, έχω καλή προφορά στη γλώσσα αυτή. Φυσικά είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά δεν αρκούν μόνο. Κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει ότι πήρα το πτυχίο το Γ2 ή ακόμη και το Α1, το μικρό πτυχιάκι, και δεν έχω ακούσει ποτέ για έναν, ή μάλλον δεν έχω διαβάσει ποτέ για έναν ποιητή της χώρας αυτής, της οποίας μαθαίνω την ξένη γλώσσα. Δεν έχω μάθει τίποτε για την κουλτούρα της χώρας αυτής. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Μια καθηγήτριά μου έλεγε ότι αν δεν βιώσεις, αν δεν ζήσεις πραγματικά την γλώσσα αυτή, δεν μπορείς και να τη μιλήσεις. Τι άλλο υπάρχει στα βιβλία αυτά, τα ξενόγλωσσα? Υπάρχει φυσικά το βιβλίο της ύλης, να το πω έτσι, το βιβλίο που μαθαίνει ο μαθητής για συντακτικό, γραμματική κτλ. Και υπάρχει και το βιβλίο της προσομοίωσης, όπου ο μαθητής κάνει 15 προσομοιώσεις και πραγματικά εντελώς μηχανικά στο τέλος φτάνει και το σκορ για να περάσει την εξέταση και να πάρει το πολυπόθητο πτυχίο. Δεν αρκούν μόνο αυτά. Θα μου πει κανείς τι μπορεί να κάνεις και ιδιαίτερα στην ιδιωτική εκπαίδευση. Κάτι πολύ απλό. Προσπαθούμε να ερεθίσουμε την σκέψη των μαθητών. Προσπαθούμε να δώσουμε τροφή για σκέψη, τροφή για να έχουν κριτική σκέψη οι μαθητές μας. Να μπορούν ναι μεν να μιλήσουν τη γλώσσα και συντακτικά και γραμματικά όπως είπαμε. Ένα απλό παράδειγμα μόνο έτσι θα σας πω, χωρίς να σας κουράσω. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, χώρια από τις ασκήσεις που καλούνται να κάνουν, που έχει το βιβλίο και καθορίζει το βιβλίο, κάτι πολύ απλό, να τους δώσεις μία εντολή να έρθουν την επόμενη φορά στο μάθημα με 5 ερωτήσεις. Τους τις δίνεις στα ελληνικά και αυτοί πρέπει να σου τα φέρουν, να φέρουν τις ερωτήσεις στα γερμανικά. Όπως παράδειγμα, τι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τι απέγινε το Ολυμπιακό χωριό, πού βρίσκεται το Ολυμπιακό χωριό στην Αθήνα, τι κέρδος, τι όφελος είχε η δική σου οικογένεια από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Και φυσικά τα παιδιά επιστρέφουν με τις ερωτήσεις, με σωστή σύνταξη, γραμματικά όλα σωστά και χαίρονται φυσικά που έφεραν έτοιμες ερωτήσεις. Όπου μετά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Ολυμπιακό χωριό δεν υπάρχει. Το Ολυμπιακό χωριό έχει καταστραφεί. Και φυσικά όλα αυτά
ελέγχεις αν έχουν κάνει πραγματικά σωστά το συντακτικό και τη γραμματική και τους βάζεις να σκεφτούν τι επέγινε πραγματικά το Ολυμπιακό χωριό. Άπειρα τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε ως εκπαιδευτικοί, ως άτομα που διδάσκουν την ξένη γλώσσα, γιατί όχι να δώσουμε και 2-3 αποφθέγματα κάποιων συγγραφέων, κάποιων ποιητών, ώστε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό το να μην γίνεται μια μηχανική εκτέλεση όλο αυτό. Δηλαδή να μην είναι μόνο ο στόχος οι εξετάσεις και η κατάκτηση ενός πτυχίου που στην ουσία δεν θα έχει την αξία που θα έπρεπε.